Βήμα 25, αρχικοποίηση των ESC και εύρος γκαζιού. Στο βήμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Elevate, συνδεδεμένο με ένα καλώδιο USB με τον υπολογιστή μας. Συνδέουμε την άλλη άκρη λοιπόν με τον υπολογιστή. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό Ground Station. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Πηγαίνουμε στην επιλογή System Test. Εκεί λοιπόν, αν έχουμε συνδεδεμένη την μπαταρία στο Elevate, την μπαταρία του πρέπει να την αποσυνδέσουμε. Θα μας το πει το ίδιο το λογισμικό. Πατάμε το κουμπί αυτό εδώ, Throttle Calibration. Μας λέει λοιπόν ότι αν είναι η μπαταρία συνδεδεμένη πρέπει να την ξεσυνδέσουμε και τότε να πατήσουμε πάλι το κουμπί Throttle Calibration, το ξαναπατάμε. Τότε μας λέει να συνδέσουμε την μπαταρία και να περιμένουμε να ακούσουμε κάποιους ήχους. Συνδέουμε την μπαταρία βάζοντας αυτά τα δύο κλιπ μαζί. Ωραία. Ξαναπατάμε άλλη μια φορά το Throttle Calibration και περιμένουμε περίπου 5 δευτερόλεπτα. Μόλις ακουστούν αυτοί οι ήχοι σημαίνει ότι είμαστε εντάξει. Ξεσυνδέουμε την μπαταρία μας και αφαιρούμε και το USB. Και είμαστε πια έτοιμοι. Βήμα 26, αρχικοποίηση της φοράς περιστροφής των κινητήρων. Στο βήμα αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε τη φορά των κινητήρων. Θα χρησιμοποιήσουμε το Elevate, θα το συνδέσουμε με το USB καλώδιο. Με το λογισμικό μας, το Ground Station. Θα σιγουρευτούμε ότι έχει συνδεθεί όταν εδώ στην κάτω γωνία δείξει Connected. Το λογισμικό δείξει Connected. Κατόπιν τρέχουμε, πηγαίνουμε στην τρίτη μας επιλογή, το System Setup και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε τη φορά περιστροφής. Μπορούμε να ελέγξουμε αν είναι συνδεδεμένο πατώντας το LED. Οπότε θα δούμε εδώ επάνω στο Elevate ότι αλλάζει το LED, για να το ξαναπατήσουμε άλλη μία. Βλέπουμε ότι αλλάζει το LED χρώματα. Συνδέουμε τη μπαταρία μας και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε τη φορά περιστροφής των κινητήρων. Εάν δούμε εδώ επάνω οι κινητήρες, ο ένα μας δείχνει ότι πρέπει να έχει αυτή τη φορά, clockwise, σύμφωνα δηλαδή με τους δείχτες του ρολογιού, ο δύο αντίθετα με τις δείχτες του ρολογιού, ο τρία σύμφωνα με τους δείχτες και ο τέσσερα ανάποδα με τους δείχτες του ρολογιού. Πάμε εδώ στο λογισμικό λοιπόν και πατάμε το 1. Και παράλληλα κοιτάμε τον κινητήρα 1. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός γυρίζει σύμφωνα με τους δείχτες, άρα δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή. Πάμε να δούμε τον 2 κινητήρα. Πηγαίνουμε στο λογισμικό μας, πατάμε το κουμπί 2 και κοιτάμε πώς κινείται ο 2, για να το δούμε πάλι. Ο 2 βλέπουμε ότι αντί να κινείται αντίθετα, κινείται σύμφωνα με τους δείχτες. Άρα πρέπει να θυμηθούμε να αλλάξουμε τον 2. Πάμε στον 3. Ο 3 πρέπει να κινείται σύμφωνα με τους δείχτες, όπως βλέπουμε εδώ. Πατάμε το κουμπί του 3. Ο 3 βλέπουμε ότι κινείται αντίθετα, άρα και ο 3 πρέπει να αλλάξει μέχρι στιγμής. Για να δούμε και τον 4. Ο κινητήρας 4 πρέπει να κινείται αντίθετα. Ναι, πραγματικά κινείται αντίθετα με τους δείχτες, άρα είναι εντάξει. Προσοχή, στο δικό μας παράδειγμα έτυχε ο 2 και ο 3 να θέλουν αλλαγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνεται σε όλους αυτό το πράγμα. Είναι ανάλογα ποιος τυχαίνει να θέλει αλλαγή. Για να κάνουμε την αλλαγή αποσυνδέουμε την μπαταρία, βγάζουμε το USB και πάμε λοιπόν στους κινητήρες 2 και 3 να τους αλλάξουμε φορά. Για να γίνει αλλαγή φορά σε έναν κινητήρα πρέπει να αλλάξουμε στο ESC 2 τυχαία καλώδια. Όποια θέλουμε. Παίρνουμε λοιπόν το ESC του κινητήρα 3 και βγάζουμε στην τύχη 2 καλώδια. Στην τύχη επαναλαμβάνω 2 από τα 3 καλώδια. Και τους αλλάζουμε θέση.
Κάνω το ίδιο και για τον κινητήρα 2 που είχε πρόβλημα. Θα βγάλω δύο καλώδια. Αποσυνδέω λοιπόν δύο καλώδια. Και τους αλλάζω θέση. Βλέπετε, αυτό το έβγαλα από εδώ, το έβαλα δίπλα και το άλλο το βάζω στη θέση που ήταν το άλλο πριν. Τώρα λογικά περιμένουμε να έχει αλλάξει η πολυκότητά τους. Για να το δοκιμάσουμε και πάλι. Συνδέω πάλι το USB καλώδιο στον ελεκτή πτήσης. Βάζω την μπαταρία μου. Ελέγχω και πάλι αν είναι συνδεδεμένο, connected, και πάμε να δούμε τον κινητήρα 2 και 3. Ο 2 λοιπόν, πατάμε το κουμπί 2, βλέπουμε ότι πρέπει να είναι αντίθετα με τους δείχτες, άρα διορθώθηκε, είναι αντίθετα με τους δείχτες. Για να δούμε και τον κινητήρα 3 που πρέπει να είναι σύμφωνα με τους δείχτες. Ναι, βλέπουμε ότι ο 3 γυρίζει σύμφωνα με τους δείχτες του ρολογιού, έτσι δηλαδή. Σιγουρευόμαστε και με τους υπόλοιπους, αν και δεν πειράξαμε τίποτα. Ο 1 βλέπουμε είναι σύμφωνα με τους δείχτες και ο 4 πρέπει να είναι αντίθετα με τους δείχτες. Πράγματι, είμαστε έτοιμοι, έχουμε σετάρει τους κινητήρες στη σωστή φορά. Βήμα 27, προσάρτηση των ESC's επάνω στους δοκούς. Στο βήμα αυτό θα ασφαλίσουμε τα ESC's που έχουμε συνδέσει και είναι τώρα κάπως ελεύθερα, θα τα ασφαλίσουμε πάνω στο σασί, πάνω στους δοκούς και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεματικά καλωδίων που δίνονται μαζί με τη συσκευασία. Παίρνουμε ένα δεματικό, το περνάμε, πάμε ας πούμε στο δοκό 3, περνάμε κάτω από το δοκό έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και κατόπιν παίρνουμε το ESC και το κολλάμε πάνω στη δοκό, τα καλώδια του τα περνάμε εδώ πίσω από τη δοκό, πίσω από το να κουμπάνε δηλαδή πάνω στη δοκό, πίσω από το ESC και στη συνέχεια ασφαλίζουμε λοιπόν εδώ το ESC. Βλέπουμε πόσο όμορφα δένει επάνω στη δοκό. Επαναλαμβάνουμε, παίρνουμε και ένα δεύτερο δεματικό, να το δέσουμε και πιο πάνω, στο πιο πάνω σημείο. Περνάμε πίσω από τη δοκό και στη συνέχεια προσέχουμε ώστε τα καλώδια να βρίσκονται πίσω, ώστε να μην μας ενοχλούν. Ασφαλίζουμε και στη συνέχεια με τον κόφτη κόβουμε αυτά τα οποία περισσεύουν. Βλέπουμε πόσο όμορφα έχει γίνει τώρα, πόσο ωραία έχει ασφαλίσει. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με τα υπόλοιπα.